Μεγάλη Παρασκευή, χριστιανοί όλου του κόσμου ζουν την κορύφωση του θείου δράματος. Είναι η μέρα των παθών του Ιησού Χριστού. Ο επιτάφιος τρίνος συντελείται μέσα σε ένα χώρο σιωπής. Τα λόγια είναι απρόσφορα αυτές τις ημέρες. Υπό τους πένθυμους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Σερών, ο κόσμος συνοδεύει τον επιτάφιο στα πρώτα κημητήρια Σερών. Εκατοντάδες κόσμου βρέθηκαν και φέτος εκεί για την περιφορά του επιταφίου. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της αποκαθήλωσης του Ιησού Χριστού από τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Ούτως προσέλθον το Πιλάτο, ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε να αποδοθήνε το σώμα. Το σώμα ο Ιωσήφ ενετήληξε. Αυτό συνδώνει καθαρά και έθηκε αυτό εν το κενό αυτού μνημείων. Ο ελατόμησε εν τη πέτρα και προσκυλήσα σλίθον μέγαν την θύραν του μνημείου απήλθε. Ειν δε και η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Αμέσως μετά ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτας Θεολόγος στήληξε το σώμα του Ιησού Χριστού σε ένα λευκό σεντόνι, όπως είχε κάνει τότε ο Ιωσήφ Αρημαθέας. Και στη συνέχεια το τοποθέτησε σε λαξευτό μνημείο και έβαλε μια μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα αυτού. Σήμερα είμαστε συγκλονισμένοι από το πάθος του Θεανθρώπου Χριστού. Ο Σταυρός του είναι για μας η ζωή, είναι η σωτηρία, είναι η λύτρωση, είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό. Ο Θεός να σκεπάζει τη ζωή όλων μας. Χρόνια πολλά.